απόψε, με τη σημερινή μας εκδήλωση, πυραιώτες και πυραιώτησες που μέσα στα μαύρα χρόνια της δικτατορίας εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν και δεν ζουν πια. Θα είναι πάντα μέσα στις καρδιές μας, έχοντας πάρει τη θέση τους στο πάνθεον των ηρώων του εργατικού και λαϊκού κινήματος της χώρας και της πόλης μας. Τα ονόματα που μόλις ακούστηκαν εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και είναι ανερτημένα και έξω στο Φουαγέ, είναι μια προσπάθεια καταγραφής που πρέπει να τη συνεχίσουμε και σας καλούμε όλες και όλους να συμβάλλετε. Ζητάμε προκαταβολικά συγνώμη για τυχόν παραλήψεις και απουσίες. Θα θέλαμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι μαζί με αυτούς τους συντρόφους και τις συντρόφισες που ξεχωρίσαμε τα ονόματά τους, και οι οποίοι δεν βρίσκονται πια στη ζωή σήμερα. Μαζί μας βρίσκονται επίσης αρκετοί σύντροφοι και συντρόφισσες που στα δύσκολα χρόνια της Χούντας εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και προσέφεραν τον καλύτερο εαυτό τους για την ανατροπή της δικτατορίας και είναι σήμερα εδώ μαζί μας, συνεχίζουμε μαζί τον αγώνα. Τους φύγουμε θερμά το χέρι. Φίλε και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σα καλωσορίζουμε στη σημερινή μα εκδήλωση, συναυλία και θέλουμε εξ αρχή να ευχαριστήσουμε τους, όλου τους συντελεστέ, του καλλιτέχνε για το εξαιρετικό πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει. Ο Πειραιά, ω ένα από τα ισχυρά εργατικά κέντρα, με την πρώτη μέρα τη δικτατορία δέχτηκε ισχυρό πλήγμα. Δεκάδε εργατικά στελέχη Πρωτοπόροι αγωνιστέ του εργατικού και λαϊκού κινήματος και της νεολαία πιάστηκαν, βασανίστηκαν στα αστυνομικά τμήματα, συγκεντρώθηκαν στον υπόδρομο στο Φάληρο και από εκεί βρέθηκαν στο θανατονίσι της Γιάρου. Ήταν όλοι και όλες αγαπημένοι ηγέτε του εργατικού λαϊκού κινήματο στην πόλη μα. Αφοσιωμένοι, δοκιμασμένοι μαχητέ και μαχήτριε τη ταξική πάλη. Οι περισσότεροι, με ελάχιστε εξαιρέσει λόγω ηλικία, έζησαν μεγάλα ιστορικά γεγονότα ως πρωταγωνιστές και έβαλαν τη σφραγίδα τους σε μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας. Είναι ταυτόχρονα όλοι αυτοί αδιάψευτοι μάρτυρες της σκληρότητας που έχει η ταξική πάλη. Πλήρωσαν αυτοί τους την αφοσίωση στα συμφέροντα της εργατικής τάξης με πολύχρονες φυλακίσεις, με εξορίες πριν και τη δικτατορία της Χούντας. Στη Μακρόνισσο, στην παλιά Γιούρα, στον Άι Στράτη, στην Ικαριά, στι φυλακέ τη Έγινα, τη Κέρκυρα, στι φυλακέ Αβέροφ, Χατζικώστα και αλλού. Εκεί μαρτύρησαν, ήταν τόποι βασανισμού του για αρκετά χρόνια. Η ασυμβίβαστη στάση του, ο ηρωισμό του, η ακλόνητη υπεράσπιση των ιδεών και των αρχών του ΚΚΕ του έκαναν να μην λυγίσουν και τους κατατάσσουν σήμερα στις στρατιές των ηρώων και ηρωίδων του εργατικού λαϊκού κινήματος και κάθε ένας από αυτούς έχει τη δική του λαμπρή ιστορία και τη δική του ξεχωριστή προσφορά. Και όλοι μαζί, όλοι τους και όλες τους έχουν κυριολεκτικά γράψει η ιστορία. Τιμάμε τη θυσία τους, την προσφορά και την κληρονομιά που μας άφησαν. Είμαστε περήφανοι και επιδιώκουμε κάθε μέρα να ανταποκρινόμαστε στις σημερινές απαιτήσει του αγώνα για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Δικαιολογημένα Πρέπει να αισθάνονται ξεχωριστή περηφάνεια και οι απόγονοί του, τα παιδιά και τα εγγόνια του, τα αγαπημένα του πρόσωπα που του θερήθηκαν εκείνα τα χρόνια, του στάθηκαν δίπλα του και που αυ αρκετοί από αυτού βρίσκονται σήμερα μαζί μα. Με τη δύναμη λοιπόν που δίνει σήμερα η ανάδειξη αυτή τη τάση του, η μελέτη των συμπερασμάτων τη ηρωική πορεία των ταξικών αγώνων στη χώρα μα, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα είμαστε εδώ, το ΚΚΕ είμαστε πιο ικανοί, πιο έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσει της εποχή μας.